Στις 25 Ιουνίου του 1997, ο βυθός έχασε τον πρώτο του συστηματικό ερευνητή. Η θάλασσα τον μεγάλο της εραστή και εμείς, τον άνθρωπο που μέσα από τα δικά του μάτια, πρωτοείδαμε τα μαγικά μυστικά που έκρυβαν οι ωκεανοί. Αλόκοτα πολύχρωμα όντα, αρχαία ναυάγια, μεγάλα βάθη, ατέλειωτο μπλε, ένας άλλος μυστικός, ανεξερεύνητος κόσμος. Ο Ζακ Ιβ Κουστό γεννήθηκε σε ένα χωριό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, κοντά στο Μπορντό, το 1910. Έμαθε από 4 χρονών να κολυμπά και μάλλον από τότε δεν ξαναβγήκε ποτέ από τη θάλασσα. Ο Κουστό ήταν Γάλλος ωκεανογράφος, εξερευνητής, συγγραφέας, φωτογράφος, κινηματογραφιστής. Ήταν επίσης μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μα κυρίως ήταν ο άνθρωπος που κατασκεύασε την πρώτη μάσκα καταδύσεων το 1936, όταν ήταν μόλις 26 χρονών. Λίγο νωρίτερα, στα 20 του, φίτησε στην Ναυτική Ακαδημία της Βρέστης, στη βορειοδυτική Γαλλία, και σε ένα από τα εκπαιδευτικά ταξίδια του βρέθηκε στη Νότια Θάλασσα, εκεί, στους Αλίες των Μαργαριταριών. Μαγεύτηκε και με τη φωτογραφική του μηχανή απαθανάτησε εξωτικά ενσταντανέ. Και κάπως έτσι έγινε η αρχή. Αφού κατασκεύασε την πρώτη μάσκα κατάδυσης, μετά έπρεπε να φτιάξει και μια στολή που να κρατάει ζεστό το σώμα του δίτη. Επίσης έπρεπε να φροντίζει και για την παροχή οξυγόνου, ώστε βουτώντας να παραμένει στον βυθό όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ανάγκη να καταγράφει όσα έβλεπε στο βυθό τον οδήγησε στην ενεργό συμμετοχή του στην κατασκευή της πρώτης αδιάβροχης κάμερας και της πρώτης ταινίας που γυρίστηκε το 1943 κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 1950. Ο Ζακ Ιβ Κουστό είναι 40 χρονών και δημιουργεί σε συνεργασία με τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της Γαλλίας τη Γαλλική Ωκεανογραφική Υπηρεσία και αργότερα το Κέντρο Εξελιγμένων Θαλασσίων Ερευνών. Αγοράζει ένα βρετανικό ναρκαλιευτικό. Αυτό το σκάφος για τα επόμενα 47 χρόνια θα είναι η κάλυψό του. Θα είναι το σπίτι του, το εργαστήριό του, θα είναι η κυβωτός του. Θα τον οδηγήσει στην εξερεύνηση των πιο ελκυστικών μυστικών του βυθού, του σιωπηλού κόσμου, όπως έλεγε ο ίδιος. Του σιωπηλού κόσμου που αργότερα έγινε ταινία με τη βοήθεια του σκηνοθέτη Λουί Μαλ. Σε ένα ταξίδι 13.800 ναυτικών μιλίων, ο Κουστό καταγράφει όσα έχει δει. Χαρίζει σε εμάς εικόνες πρωτόγνωρες και στον εαυτό του την Αθανασία. Ο Ζακ Ιβ Κουστό βρέθηκε φυσικά και στο Αιγαίο το 1975 και μέχρι το 1977 εξερεύνησε τον βυθό ανάμεσα σε Κρήτη και Σαντορίνη, ανακαλύπτοντας πολλά αρχαία και ρωμαϊκά ναυάγια. Πραγματοποίησε επίσης έρευνες στο ναυάγιο των Αντικυθύρων και ανακάλυψε στη Τζιά τον βυθισμένο από τους Γερμανούς Βρετανικό, το αδελφό πλοίο του Τιτανικού που στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν πλωτό νοσοκομείο. Ο Ζακ Ιβ Κουστό, στα 87 χρόνια που κολύμπησε στις θάλασσες και στους ωκεανούς της γης, κατέγραψε εικόνες μοναδικές, έζησε εμπειρίες πρωτόγνωρες, άνοιξε δρόμους εξερεύνησης και συνέβαλε στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση για τη διάσωση της θαλάσσιας ζωής. Η ζωή του έγινε ταινία το 2016 με τον τίτλο «Οδύσσια» και ο εγγονός του Φαμπιέν, ευτυχώς, ακολουθεί τα χνάρια του παππού του. Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις θάλασσα βαθιά. Μια στιγμή δεν ησυχάζεις, λες κι έχεις καρδιά. Τη δικιά μου τη μικρούλα τη φτωχιά. Όνειρα τρελά που πετούν στο κύμα πάνω φτάνουν στην καρδιά. Και τα νιάτα μας ξυπνάνε όνειρα τρελά και οι πόθοι φτερουγίζουν σαν πουλιά. Έχω έναν καημό που με τρώει γλυκά και με λιώνει. Έχω έναν καημό, θα έρθω να σ' το πω. Αδερφή μου εσύ θάλασσα που σ' αγαπώ. We'll be right back.
να μου φέρετε.